Καλό μεσημέρι από την ΚΟ. Γεια σας κύριε Κουίκ. Πείτε μας, τι κάνατε σήμερα? Κάναμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί με εντολή του Πρόεδρου του Κινήματος του Πάνου Καμένου. Είχαμε αναγγείλει ότι σήμερα, 31 του μηνός, θα έρθουν στην Καλυμνό, εκεί όπου υπάρχει ένα εκπληκτικό μνημείο το οποίο έχει γίνει για τους πεσόντες των Ημείων. Και ενώ ήταν προγραμματισμένο να έρθουμε τρεις βουλευτές, δηλαδή η Μίγα Ιωατρίδη που είναι και βουλευτής Δωδεκανήσου και οι δύο τομέαρχες άμυνας και εξωτερικών, ο κύριος Λαβρής και εγώ που σας μιλώ, ήρθαν και άλλοι δύο συνάδελφοι οι οποίοι ήθελαν να έρθουν να προσκυνήσουν, να κλείνουν το γόνιο τους στο μνημείο. Ο αναπληρωτής γραμματέας πολιτικής ομάδας Κώστας Γιωβανόπουλος και η τομέαρχης παιδείας, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, η Σταυρούλα Εξουλίδου. Πρέπει να σας πω ότι η φόρτιση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Με ακούτε? Σας ακούμε πολύ καλά. Ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, διότι, ξέρετε, όταν στέκεσαι απέναντι στις πρωτομές αυτών των τριών παλικαριών που χάθηκαν, εμείς επιμένουμε, από πυρά τουρκικά τη νύχτα εκείνη, και ανεξάρτητα Έλληνες λένε ότι ο φάκελος με τις αιτίες της συντριβής του ελικοπτέρου για μας ανεξάρτητους Έλληνες δεν έχει κλείσει, παραμένει ανοιχτός. Κύριε Κουίκ, νωρίτερα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, νωρίτερα προβάλαμε το ρεπορτάζ του Αργύρη Ντινόπουλου, τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τον Αντένα. Βεβαίως, ήμασταν το ρεπορτάζ μαζί όλοι. Εκείνο το ρεπορτάζ, το κορυφαίο ρεπορτάζ, εν πλώ, να καταγράφει με κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του τις στιγμές εκείνες τις κρίσιμες. Εμείς ως ένα περιφερειακό κανάλι, το Super B εδώ στην Πάτρα, σήμερα επιλέξαμε να το έχουμε πρώτο θέμα μας αυτό, αντιλαμβανόμενοι και εμείς ως Έλληνες, πόσο σημασία έχει να μην ξεχνάμε και φυσικά γιατί όχι να αναζητούμε και τις πραγματικές αιτίες της κρίσης και τελικά έτσι όπως καλύφθηκε το όλο θέμα, γιατί όλοι πλέον έχουν πιστεί πως μάλλον δεν έγιναν έτσι ακριβώς όπως επίσημα παρουσιάστηκαν. Κύριε συνάδελφε, εκείνο το βράδυ ήμουν στον Αντένα. Το ρεπορτάζ, θα σας θυμίσω ότι λίγες ώρες πριν το είχε δώσει ο συνάδελφος Αντώνης Φουρλής, ο οποίος αποκάλυψε και το έγγραφο με βάση το οποίο οι Τούρκοι δεν δεχόντουσαν τη συνδρομή της ελληνικής πλευράς για να ξεκολλήσει, ένα τουρκικό σκάφος, το εμπορικό σκάφος φορτηγάκι, ναι. Το οποίο είχε προσελάξει την περιοχή. Τη θυμόσαστε την ιστορία. Το θυμόμαστε που δεν δεχόταν την ελληνική βοήθεια. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα, με τον κύριο Πάγκαλο εκείνο το βράδυ, όπως ομολογούν και οι ίδιοι Αμερικανοί, να λέει ότι θα φυσήξει αέρας και θα το πάρει αυτό το πανί, εννοώντας την ελληνική σημαία. Και δεν θα αντικατασταθεί. Με τους Τούρκους, βεβαίως, με τους Τούρκους πράκτορες της ΜΙΤ να έχουν παίξει ένα βρώμικο ρόλο παριστάνοντας τους δημοσιογράφους επάνω στην ελληνική νήσο των Ημείων και με τον... νομίζω πως πρέπει να ήταν ο ίδιος ο Πάγκαλος να είναι κάπου χωμένος στην τηλεόραση την ώρα που γινόταν πραγματικά ένας πανικός στο πώς θα υπάρξει ο χειρισμός του θέματος, για να καταρρίξουμε μετά από λίγες μέρες να ακούμε τον Κώστα Σιμίτη να ευχαριστεί τους Αμερικανούς. Να ευχαριστεί τους Αμερικανούς που γίνανε τα ίμια γκρίζα ζώνη, όπου δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε ο Έλληνας ψαράς. Βεβαίως, πολύ έξυπνα και καλά έκανε ο δήμαρχος της Καλύμνου σήμερα, ο Δημήτρης Λογομιχάλης, είπε ότι τα ίμια είναι ελληνικά και προστατεύονται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Σημασία, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Αλλά κύριε Κουίκ, να ρωτήσω κάτι. Αν θέλατε σήμερα εσείς να καταθέσετε στεφάνι πάνω στα ίμια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας αφήσουν. Στεφάνι, όχι σημαία. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας αφήσουν. Αυτό είναι το τραγικό. Θυμάμαι παραμονές των εκλογών του 2000. Υπουργός Άμυνας τότε Άκης Τσοχατζόπουλος. Ήμουνα στον Αντένα, καθόμουν στη θέση που κάθεστε κι εσείς, έτσι, του συντονιστή δημοσιογράφου. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, τα ίμια είναι ελληνικά ή όχι. Και μου λέει, βεβαίως, κύριε Κούκα, ελληνικά. Του λέω, κύριε Υπουργέ, αν θέλω εγώ να πάω με το φουσκωτό μου και να πλησιάσω για να. Να κάνω όσο και ψάρω ντούφεκο. Βεβαίως, μου λέει, κύριε Κούκα, μπορείτε. Δηλαδή, εννοείται, κύριε Υπουργέ, ότι μπορώ να βγάλω και σκηνή για να προσδεθώ εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο ξεπούλησε και ξεπουλάει ακόμα την πατρίδα, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει μια απάντηση. Και βεβαίως η απάντηση θα ήταν σε συνδυασμό και με τους Τούρκους. Ότι δεν είναι δυνατόν να νομίζουν ότι μπορούν να διαφεντεύσουν το Αιγαίο μας. Κοιτάξτε, είμαι πολύ φορτισμένος. Και δικαιολογημένα είμαστε φορτισμένοι σε τέτοιες μέρες, όταν βλέπεις απέναντί σου τις ποταμές των τριών παλικαριών. Εν πάση περιπτώσει, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με εντολή του Προέδρου, κάναμε
το ελάχιστο καθήκον απέναντι σε αυτά, σε αυτά τα παλικάρια τους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού. Από εκεί πέρα γυρίζουμε πίσω στην, στην Αθήνα και θα παλέψουμε, διότι τα εθνικά μας θέματα, εγώ πιστεύω ότι εν πολλής και σε πολλά επίπεδα είναι στο κόκκινο, και θα έλεγα ότι την προτεραιότητα θα τη δώσω αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Θράκης, όπου το δυτικό προξενείο δυστυχώς αλωνίζει με 15 εκατομμύρια μαύρο χρήμα που ρίχνει κάθε χρόνο και με 3.000 πράκτορες και πρακτορίσκους που αλωνίζουν την περιοχή. Mm-hmm. Κύριε Κουίκ, σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο σας. Αντιλαμβανόμαστε και την φόρτιση της στιγμής και βέβαια ελπίζουμε και στην τιμή και στην μνήμη μάλλον αυτών των ανθρώπων να υπάρξουν τοποθετήσεις, επίσημες θέσεις της κυβέρνησης, έστω και καθυστερημένα, για να ξεκαθαριστεί το όλο ζήτημα, καθώς οι γκρίζες ζώνες προκαλούν γενικότερα ζητήματα, ακόμη και με τη διάθεσή μας κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε γενικότερα τις ζώνες στις οποίες έχουμε και φυσικό πλούτο, έτσι, γιατί επικαιροποιείται το θέμα, αν το δούμε και από μια άλλη οπτική. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ και εσάς, και καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.